στον τίτλο Αποστολές Παραλήπτης, είχα στο μυαλό μου τις διάφορες σχέσεις που θα ξεδιπλώνονταν με αυτή την οικαστική πρόταση. Από τη μία, η οικαστική από την Κύπρο, σε σχέση με τους καλλιτέχνες στη Νέα Υόρκη. Από την άλλη, τα ίδια τα έργα, τα οποία αποστέλουν κάποιο μήνυμα στον παραλήπτη θεατή. Αλλά παράλληλα, εκτός από όλα αυτά, ξεδιπλώνονται και διάφορες άλλες σχέσεις. Η Ιωάννα Κυθρεώτου παρουσιάζει μια νέα σειρά έργων με την οποία αποδομεί συνθέσεις σε χαρτί, οι οποίες απεικονίζουν εγκαταλελειμμένους χώρους, τις οποίες εμπνέεται από αρχαιακό υλικό και φυσικά την εικονική της μνήμη, και με αυτή την αποσύνθεση κόβει το έργο τέχνης πια σε κομμάτια άμορφα ξύλου. Αφού δημιουργήσει αυτές τις αποσυντηθέμενες προτάσεις, τις τοποθετεί στη συνέχεια σε ένα νέο πλαίσιο, δίνοντας έτσι καλύτερα την εντύπωση του κατάλοιπου. Τσιγαρίδου για τη συγκεκριμένη έκθεση προτείνει την πρώτη της νεκρή φύση. Για πρώτη φορά η οικαστικός νιώθει ότι αυτό το είδος τέχνης μπορεί να πλαισιώσει καλύτερα ένα προσωπικό μήνυμα το οποίο αποστέλει στο θεατή. Αυτό το προσωπικό μήνυμα αφορά μία ανάμνηση της οικαστικού, την οποία αντιμετωπίζει σε ένα τοπίο που βρίσκεται στο περιβάλλον της, και με αυτόν τον τρόπο, μαζεύοντας γαϊδουράγκαθα, συνθέτει την νεκρή της φύση, δείχνοντας έτσι ότι το σύμβολο Vanitas αποτελούν αυτά τα γαϊδουράγκαθα που έχει μαζέψει η ίδια. Επίσης επηρεασμένη από τη θεματική της τοπιογραφίας, δημιουργεί σε ένα αφαιρετικό επίπεδο συνθέσεις οι οποίες δημιουργούν διαστρωματώσεις διαφόρων επιπέδων. Τεχνική και διάφορα υπαρκτά υλικά συνθέτει αυτές τις τοπιογραφίες, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο, αν χρησιμοποιήσω και τον όρο που είχε αποδώσει ένας φίλος και συνεργάτης που έχουμε εκδώσει μαζί και τον βιβλίο για αυτή την έκθεση, τα ονομάζει τοπία σκέψης. Σχέση μεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη προκύπτει στην έκδοση της έκθεσης μεταξύ εμένα και του αρχιτέκτονα Γεώργιου Μακρίδη,
με τον οποίο μέσω ενός διαλόγου προτείνουμε διάφορες ερμηνείες των έργων που παρουσιάζονται στην έκθεση.